Καλημέρα σας. Αρχές Αυγούστου 2023. Δέντρο ορθόκλαδης ποικιλίας βρυκοκιάς σε υποκείμενο Miraret. Στο δεύτερο χρόνο, είμαστε στον δεύτερο Αύγουστο, να το πούμε έτσι, της ανάπτυξης του φυτού. Το φυτό είναι ήδη 2 μέτρα και με ορθολογισμένη λίπανση ισορροπημένη και τακτικά κλαδέματα μπορούμε να πετύχουμε αυτό το μέγεθος στο τέλος του δεύτερου χρόνου ανάπτυξης. Τα δέντρα πέρσι κόπηκαν εδώ και εδώ, δηλαδή περίπου από το έδαφος γύρω στο 1 μέτρο και 10 εκατοστά, και πέρσι είχαν καλή ανάπτυξη. Είναι μια πολύ ορθοκλαδή ποικιλία που τη διαμορφώνουμε και με λίγο σχοινή, έτσι ώστε να ανοίξουμε τις βραχίονες εκεί που δεν βολεύει. Μέσα στο καλοκαίρι φέτος, είπαμε, πέρσι κλαδεύτηκε εδώ στο 1.10 και εδώ μάλλον στο 1.10. Μετά πήραμε ένα κλαδί, ένα βραχίωνα, το κλαδέψαμε εδώ, το ξανακλαδέψαμε εδώ και είμαστε σε αυτό το σημείο. Όταν ένα βερίκο μεγαλώνει τόσο γρήγορα, πρέπει να κλαδεύεται, να αερίζεται, να φεύγουν τα λέμαργα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση με ένα δυνατό μπουρίνι μπορεί να σπάσει από κάτω και να ψάχνουμε το δέντρο μας έξω από το χωράφι. Εδώ πάλι βλέπουμε, κόπηκε εδώ, έχουμε ένα κόψιμο πιο ψηλά και έχουμε και άλλη ανάπτυξη πιο πάνω. Κόπηκε εδώ, εδώ μες στο καλοκαίρι. Ουσιαστικά πετύχαμε αυτή τη στιγμή, σήμερα κάνουμε το τρίτο κόψιμο μέσα στο καλοκαίρι. Με το που κόβουμε ένα κλαδί, το βοηθάμε το δέντρο να ηρεμήσει, να πάρουν όγκο οι βραχίωνες, να γίνουν πιο στιβαροί και να συνεχίσει η ανάπτυξη προς τα πάνω. Καλό είναι σε περιοχές όπου έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να αποφεύγεται τόσο μεγάλη ανάπτυξη του δέντρου, γιατί μπορεί εύκολα να σπάσουν από χαμηλά, από το σημείο ένωσης με το έδαφος, με το εμβόλιο, με το υποκείμενο. Απαιτείται ορθολογισμένη λίπανση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν παίρνουμε ένα σακιάζωτο και μια φορά την εβδομάδα ρίχνουμε λίπασμα επειδή έτσι πρέπει και επειδή έτσι μεγαλώνουν τα δέντρα εύκολα. Άμα το κάνουμε αυτό, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε πολύ λέμαργη ανάπτυξη χωρίς να έχουμε το σωστό πάχος των κλαδιών. Καλό είναι ανατακτά διαστήματα να προσθέτουμε και ένα σύνθετο λίπασμα, ένα 20-20-20 για παράδειγμα, ένα 18-18-18, ένα DAP, έτσι ώστε να καταφέρουμε να παίρνουμε ταυτόχρονη και ισορροπημένη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και των βασικών βραχιώνων του δέντρου. Είναι 2 χρονών και οι βραχίωνες είναι πάρα πολύ δυνατοί, πάρα πολύ στιβαροί, έχουν γεμίσει και καρποφόρες λεπτοκλάδια, αιχμές, τα οποία θα έχουν παραγωγή για τον τρίτο χρόνο, που θα είναι του χρόνου. Το δέντρο είναι ήδη πάνω από 2 μέτρα και 2,20 εκατοστά και ακόμα θα μεγαλώνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Πιστεύω θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τα δέντρα τα συγκεκριμένα ήταν φυτεμένα ανάμεσα σε άλλα βερίκοκα όπου δεν τα ήθελε ο παράγωγος και τα ξύλωσε. Φανταστείτε πόσο καθυστέρησε πέρσι αυτό την ανάπτυξη. Τα δέντρα τα συγκεκριμένα μπορεί να ήταν ακόμη πιο μεγάλα αν ο παραγωγός δεν τα έχει φυτέψει ανάμεσα από άλλα δέντρα. Και πάλι γίνανε πάρα πολύ ωραία. Το βερίκοκο θέλει πολύ φροντίδα τα πρώτα χρόνια για να κερδίσουμε αυτό που λέμε ότι το βερίκοκο μπαίνει γρήγορα στην παραγωγή. Αλλιώς μπορεί να το πάρουμε, αλλά θα έχουμε μεγάλες απώλειες δέντρου. Ευχαριστώ πολύ.